μεγάλο θέμα το θέμα της βίας που ανοίγεται. Και πώς αντιμετωπίζετε, και σας το λέω έτσι, και πώς αντιμετωπίζετε, γιατί θεωρητικά πολλά πράγματα μπορεί να πέσουν στο τραπέζι. Εσείς όμως ως εκπαιδευτικός μέσα σε ένα σχολείο σήμερα, νομίζω ότι έχετε τη δική σας την οπτική, έτσι ώστε να μπορέσετε να το αντιμετωπίσετε, να βοηθήσετε, να πάτε παρακάτω και κυρίως να δράσετε και προληπτικά. Ναι. Θα σταθώ στο τελευταίο που είπατε, γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, αφού πρώτα πω το εξής. Όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι το θέμα της βίας, ειδικά στους νέους ανθρώπους, είναι πάρα πολύ έντονο. Όλοι μας έχουμε μια άποψη και συνήθως τι κάνουμε. Δεν τα κατηγορώ αυτά, ούτε τα στοχοποιώ, απλά θέλω πρώτα να τα ζωγραφίσω για να πάμε μετά στο τι, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να γίνει επιπλέον. Συνήθως λοιπόν τι λέμε αν τα ακούμε αυτά, ή αν, ας πούμε, τα διαβάζουμε κάπου, πουνάμε το κεφάλι, βγάζουμε τον εαυτό μας απ' έξω και εξαπολύουμε, ας πούμε, τις ποινές. Δηλαδή λέμε, βάλ τον στη φυλακή να σαπίσει, ρίξ του 5 μέρες αποβολή, ας μιλήσουμε για το σχολείο, να μάθει. Έμαθε κανείς, δηλαδή στην πραγματικότητα. Έχουμε ένα περιστατικό βίας, ας πούμε, παράδειγμα, σε ένα σχολείο. Γιατί αυτά τα δύο που διαβάσατε είναι και περιστατικά βίας από μαθητές. Συνεδριάζουμε, τιμωρούμε, θα φύγει με 3-4 μέρες αποβολή. Έγινε ποτέ κάποια μελέτη, έρευνα, αλλά δεν χρειάζεται να γίνει και θεσμικά, από μόνοι μας, να δούμε αν ο νεαρός αυτός όντως κατάλαβε το λάθος του, ή απλά μετά δεν το επαναλαμβάνει στον χώρο του σχολείου για να μην ξαναπάρει αποβολή, αλλά είναι έτοιμος σε οποιοδήποτε άλλο χώρο να κάνει τα ίδια ή και χειρότερα. Πού θέλω να καταλήξω. Για μένα όλα τα φαινόμενα χρειάζονται πρωτίστως ερμηνεία, κυρίως για να τα προλάβουμε. Συνήθως λέμε, και όντως ισχύει, ότι πίσω από παραβατικούς εφήβους υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σπίτι. Μιμούνται τη βία που βλέπουν στο σπίτι. Ναι, είναι όντως μια βασική αιτία. Αλλά εμείς πώς λύνουμε αυτό το θέμα ή πώς το προλαμβάνουμε? Απλά εξαπολύοντας μία ποινή χωρίς να έχουμε σταθεί σε αυτό το κομμάτι. Τι εννοώ κομμάτι? Συνήθως τα παιδιά τα οποία έχουν κάποιο τέτοιου είδους βία νωρίτερα έχουν δείξει κάποια σημάδια. Κάποια είναι πάρα πολύ σιωπηλά, ήσυχα, σχεδόν αδιάφορα. Κάποια, αυτό που λέμε, βράζει το αίμα τους και δημιουργούν μικροεπισόδια. Άρα λοιπόν τα σημάδια μας τα δείχνουν. Η γνώμη μου είναι ότι χρειάζεται μία προσέγγιση, αλλά όχι προσέγγιση από καθέδρας. Δηλαδή, άκου να δεις, φίλε, μην τυχόν παραβιάσεις αυτό το νόμο, γιατί εγώ που είμαι εξουσία θα σου ρίξω στο κεφάλι. Χρειάζεται μία άλλου τύπου προσέγγιση. Μπορεί να σας φανεί λίγο ανορθόδοξο αυτό που θα σας πω, αλλά πολλές φορές έχω διαπιστώσει το χιούμορ και η άνεση, η ανοιχτότητα του εκπαιδευτικού, ανοίγει και την ψυχή και την καρδιά του παιδιού. Και έχουν προληφθεί και προλαμβάνονται περιστατικά τέτοια ακραία, απλά επειδή ένας εκπαιδευτικός είναι εκεί πρόθυμος να σε ακούσει. Είμαστε σίγουροι ότι αυτό το παιδί κάποιος ποτέ το άκουσε? Παίζει να μην το έχει ακούσει ποτέ κανένας. Απλά να μιλάει μόνο του στο κενό. Να κάνει μονόλογο σε τείχους κλειστούς. Που αυτή τη τείχη κλειστή είναι η κοινωνία, μπορεί να είναι οι καθηγητές του, μπορεί να είναι οι γονείς στο σχολείο. Για κάποιο λόγο λοιπόν έχει φουλ παράπονα. Έχει μια οργή μέσα του, που μπορεί να είναι αδικαιολόγητη για το δικό μας κόσμο, δικαιολογημένη όμως για αυτόν. Νομίζω λοιπόν ότι ένας τρόπος προσέγγισης είναι μια οικειότητα και μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε αυτό το παιδί, αυτό το άτομο, νωρίτερα, ώστε να το προλάβουμε. Να του δείξουμε ότι, κοίταξε δες φίλε, εγώ εδώ πέρα δεν είμαι για να σε κρίνω, ούτε για να σε τιμωρήσω. Εγώ εδώ πέρα είμαι για να υπάρχουμε μαζί σε αυτή την κοινωνία, σε αυτόν τον κόσμο. Και έλα να σου πω και μια εμπειρία που είχα εγώ μικρός. Και έλα να σου πω και κάτι που συνέβη. Πολλές φορές μπορούμε να φτιάξουμε και μια πλασματική ιστορία, αν θέλετε, που νομίζουμε ότι θα κουμπώσει. Έχω διαπιστώσει λοιπόν ότι πολλές φορές αυτό τα παιδιά αφοπλίζει όσον αφορά τη βία και τα ανοίγει όσον αφορά το να σου πούν κάποιο θέμα, να σου πούν κάποιο άλλο, κάποιο πράγμα. Είναι και αυτό μια μορφή εκτόνωσης. Κάτι άλλο που έτσι σκέφτομαι. Ναι. Και το σκέφτομαι έτσι αυτή τη στιγμή, δεν το έχω προετοιμάσει. Δεν είναι όμως μόνο σκέψεις. Είναι αυτό που είπατε πριν από λίγο και με νομίζω ακουμπάει. Έχω διαπιστώσει. Άρα έχει γίνει
περιστατικό ή έχετε εντοπίσει για να διαπιστώνετε κάτι τέτοιο, τέτοιου είδους δείγματα, σε όποια έκφαση και μπορεί να είναι αυτό το δείγμα, και το έχετε αντιμετωπίσει με αυτό τον τρόπο. Μου θυμίζει κάτι, ή όπως το είπατε, με παραπέμπει σε κάτι βιωματικό. Όχι, μου θυμίζει, με παραπέμπει σε κάτι βιωματικό, κύριε Σιμακόπουλε. Σε κάτι βιωματικό, και να σας πω και κάτι, είναι και πολλά περιστατικά. Αυτό που θα πω τώρα δεν έχει να κάνει με τα περιστατικά που είπατε, γιατί είναι όντως βία και ακραία περιστατικά. Πολλά περιστατικά βίας για τους ενήλικες δεν είναι βία για τους εφήβους. Έχουμε φτάσει νομίζω σε μια κατάσταση, επειδή φοβόμαστε τη βία, φοβάμαι ότι ποινικοποιούμε πολλές φορές τα πάντα. Θα μου πεις, δεν πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά. Ναι, εννοείται θα τα προστατεύσουμε τα παιδιά, αλλά πρέπει να προστατεύσουμε όλα τα παιδιά. Θα σας πω το εξής. Πολλές φορές στη σχολική ζωή υπάρχουν πράγματα τα οποία, ας το πούμε έτσι, παραβιάζουν το γράμμα του νόμου. Και κάνω μια ρητορική ερώτηση. Τι είναι καλύτερο για το παιδί και γενικότερα για την αποσυμφόρηση του πράγματος? Όντως, βέβαια, αυτό έχει να κάνει με τη διάκριση του εκπαιδευτικού και του κάθε ανθρώπου. Όντως να πιάσω το γράμμα του νόμου και να του ρίξω εκεί μια καμπάνα, ή να προσπεράσω το γράμμα του νόμου, να έχω μια εναλλακτική προσέγγιση, μια φιλική προσέγγιση σε αυτό, να απορροφηθεί αυτή η βία και να φύγει? Πώς είναι το λεξικέραυνο που πιάνει τον κεραυνό και τον απομονώνει? Και τελικά πίσω από αυτό να βγει κάτι καλό, να βγει μια ουσιαστική σχέση. Να βγει κάτι το οποίο αργότερα, που θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, αυτό το παιδί θα έρθει να βρει τον τάδε εκπαιδευτικό ή τον τάδε ενήλικο, τον γονιό του κτλ. Και θα προλάβει ο γονιός τελικά κάτι χειρότερο ακόμα. Νομίζω ότι μερικές φορές τα αντανακλαστικά της ενήλικης κοινωνίας, αντί να λύσουν το πρόβλημα της βίας, περιχαρακώνονται σε ακόμα πιο αυστηρές αρχές. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό ότι εγώ γενικά είμαι κατά της υπέρμετρης αυστηρότητας και κατά του αυταρχισμού, γιατί βλέπω ότι η άλλη προσέγγιση, ο άλλος δρόμος έχει καλύτερα παιδαγωγικά αποτελέσματα. Λοιπόν, οπότε περιχαρακωνόμαστε σε αυτό μόνο και μόνο για να δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, αν εγώ και εσείς τώρα που συζητάμε και οι ακροατές που μας ακούνε, καταλήξουμε στο ότι υπάρχει βία στην κοινωνία και πουνάμε το κεφάλι για αυτά τα παλιόπαιδα που δέρνουν, λύσαμε το πρόβλημα? Άμα θέλουμε λοιπόν να λύσουμε το πρόβλημα, να βρούμε κάποιους τρόπους ή τουλάχιστον να μειώσουμε το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα της βίας δεν λύθηκε ποτέ στην ανθρωπότητα. Έτσι, ούτε θα λυθεί ποτέ. Η βία πάντα θα υπάρχει. Αλλά τουλάχιστον να μπορούμε να προστατεύσουμε και να προφυλάξουμε κάποιες καταστάσεις. Πολλές φορές βλέπουμε, ας πούμε, παράδειγμα στο προάβλιο, βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, για διάλειμμα και εμείς κάνουμε εφημερία και είναι κάποια παιδιά που κινούν χέρια, πόδια, πειράζουν τους άλλους, πιάνουν τον άλλο και εφαλοκλείδωμα κτλ. Λοιπόν, κάθε εκεί κοντά, βλέπεις τι γίνεται, ψυχανεμίζεσαι την κατάσταση πολλές φορές, βλέπεις που είναι το φιλικό, που είναι το ένα, που είναι το άλλο. Το να σηκώσεις πάντως ένα δάχτυλο και να αρχίζεις το κηρυγματικό αυτό, ότι είναι αυτά που κάνετε και παραβιάζετε τον κανόνα και μην ακουπιέστε και μην, δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι στην πραγματικότητα. Μάλλον θα σε θεωρήσουν γραφικό και την επόμενη φορά απλά αυτό που θα κάνουν είναι να κάνουν τα ίδια και χειρότερα πολλές φορές, ίσως κρυμμένα από σένα. Το θέμα είναι αν βλέπεις κάτι αρνητικό, δηλαδή προσπάθησε να διαγνώσεις. Μήπως αυτό που κάνει ο χύψη μαθητής των άλλων ξεφεύγει από το όριο σεβασμού της προσωπικότητας, και πες μια κουβέντα εκεί σε αυτό, χωρίς να στοχοποιείς, χωρίς να κυνηγάς κάποιον, χωρίς απαραίτητα να πρέπει να εφαρμόσεις τον νόμο και τον κανόνα. Ξαναλέω ότι μιλάω για περιστατικά απλής καθημερινότητας, δεν μιλάω για βίαιες καταστάσεις. Έτσι, μισό λεπτό. Για να φτάσουμε στη βίαιη κατάσταση που ξεφεύγει, έχουν προηγηθεί όλα τα προηγούμενα. Και στην αρχή είπατε, κύριε Ασημακόπουλε, ότι από την αρχή και με την πρώτη ένδειξη θα πρέπει να έχεις εκεί κατά νου ανοιχτά μάτια και αυτιά για να μπορέσεις να βρεις τον τρόπο να το αντιμετωπίσεις. Σε περίπτωση που ένα περιστατικό δεν ξέρεις να το αντιμετωπίσεις, περιχαρακώνεσαι γύρω μέσα σε αυτό το φόβο, το δεν ξέρω κλπ, ή θα πρέπει να το κινήσεις διαφορετικά, να βρεις και ευήκο αότα μέσα στη σχολική κοινότητα, στην εκπαιδευτική κοινότητα, ή να ζητήσεις τη βοήθεια ενός σχολικού συμβούλου? Πολλές φορές ακόμα και ο στιγματισμός μπορεί να βοηθήσει, γιατί αν πας και πεις, έλα εσύ εδώ, όπως είπατε πριν από λίγο, τίνω το δαχτυλάκι μου, το δείχτη του χεριού μου και λέω, αυτό το παιδί αυτή την ώρα έχει ένα πρόβλημα, μπορεί να είναι μια αιτία να ξεκινήσει μια σύγκρουση. Ισχύει αυτό που λέτε, εννοείται, και όντως χρειάζεται. Κάποια πράγματα δεν είμαστε γνώστες και ικανοί των πάντων. Δυστυχώς, βέβαια, η κατάσταση είναι ότι τα σχολεία δεν έχουν ψυχολόγους. Υπάρχει ο σύμβουλος, ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής Ζωής, που αυτός δεν είναι ακριβώς ψυχολόγος. Έτσι, είναι ένας εκπαιδευτικός, τέλος πάντων, που
ίσως έχει κάποιες γνώσεις και κάποια προσέγγιση διαφορετική. Και εννοείται ότι όταν ένα πράγμα βλέπεις ότι δεν μπορείς εσύ να το αντιμετωπίσεις, πρέπει να πάρεις και μια δεύτερη και μια τρίτη γνώμη και να το δεις σφαιρικά και ολιστικά. Αυτό εξυπακούεται και το θεωρώ και απαραίτητο και μάλιστα θεωρώ και ανευθυνότητα να νομίζει κανείς ότι από μόνος του με τις δυνάμεις του και με τις δικές του τεχνικές θα λύσει όλα τα ζητήματα της βίας. Εδώ έρχεται και η ευθύνη της πολιτείας και το κατά πόσο στελεχώνει τα σχολεία, κατά πόσο στελεχώνει τις περιφερειακές διευθύνσεις, ώστε να έχουν το απαραίτητο προσωπικό ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να διαχειριστούν στην ολότητά του ένα θέμα. Μια ολιστική προσέγγιση χρειάζεται. Ακριβώς. Αυτό που λέτε χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση και χρειάζονται και οι γονείς. Να σας πω όμως κάτι. Γιατί αυτό το θέμα δεν μπορούμε να το αναλύσουμε μόνο εδώ. Θα σας πω το εξής. Θυμάμαι περιστατικά και σας τα λέω τελείως ανώνυμα. Λοιπόν, πολλές φορές λοιπόν παίρνεις το γονέα τηλέφωνο και λες: θέλω να έρθετε να συζητήσουμε, γιατί βλέπω ότι ο γιος σας, ας πούμε, έχει κάποια έτσι, αίσθηση προς τη βία. Ή η κόρη έρχεται σας. Και... Ορίστε, ή η κόρη, ναι. Έτσι. Και έρχεται ο γονιός και σας λέει εκείνη τη στιγμή: πείτε μου τι έκανε, και όταν γυρίσουμε σπίτι θα τον σπάσω στο ξύλο. Αυτομάτως καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορείς να συνεργαστείς με αυτόν. Δηλαδή, κακώς τον πήρες και τηλέφωνο, να το πω διαφορετικά. Επομένως, αυτός βγαίνει έξω από το παιχνίδι της διαχείρισης της βίας του παιδιού. Υπάρχουν δηλαδή. Είναι σαν κινούμενη άμμος ολοκληρωμένη. Ναι, αλλά τη στιγμή που τον βγάζεις έξω από την διαχείριση της βίας του παιδιού, ουσιαστικά αναλαμβάνεις εσύ μια ευθύνη που δεν μπορείς να την κυλήσεις, κινήσεις από μόνος σου και να μπορείς να την προχωρήσεις. Γιατί χρειάζονται δύο μέρη. Σωστά. Γι' αυτό είπα στην αρχή λοιπόν ότι πριν φτάσουμε εκεί, ας προσπαθήσουμε λίγο να ξεκλειδώσουμε όσο μπορούμε, γιατί και στο σχολείο ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι μαθήματα. Έτσι. Στην πραγματικότητα, ένας άνθρωπος, εντάξει, εγώ κάνω και ένα μάθημα το οποίο μπορεί να πάει και στο επίπεδο της προσωπικής προσέγγισης. Τα θρησκευτικά, ένα μάθημα το οποίο έχουν μια διαφορετική ανοιχτότητα, παράδειγμα από τη χημεία ή τα μαθηματικά, όπου ο συγκεκριμένος συνάδελφος πρέπει να βγάλει μια συγκεκριμένη ύλη. Λοιπόν, αλλά και έτσι όμως, οποιαδήποτε ειδικότητα να είναι κάποιος, αν ψυχανεμιστεί ή αν δει κάτι, προσπαθούμε να ξεκλειδώσουμε αρχικά το παιδί, να δούμε γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Και μετά με μια προσέγγιση, ξαναλέω έτσι, πιο φιλική, πιο οικία, με το χιούμορ, με την κουβέντα. Σε εμάς τους ενήλικες δεν συμβαίνει αυτό, όταν νιώθουμε ότι ο άλλος, ας πούμε, δεν είναι εκεί για να μας δικάσει, δεν είναι εκεί για να μας κατακρίνει, δεν είναι εκεί για να μας λιθοβολήσει, αλλά είναι εκεί για να μας ακούσει και να μας αγαπήσει μέσα από το δικό μας ζήτημα. Δεν θα ανοιχτούμε, δεν θα πούμε 2-3 πράγματα παραπάνω. Σωστά. Και ξέρετε, κύριε Σιαμακόπουλε, αυτή την κουβέντα θα την συνεχίσουμε εν ευθέτω χρόνο και θα έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, έτσι ώστε να την ανοίξουμε και από το στούντιο του Ράδιο 984, γιατί αυτό που ακούγεται και λέγεται πάρα πολλές φορές, ξέρετε, είναι πάρα πολύ αργά σήμερα, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Εγώ λέω, τίποτα δεν είναι αργά και κάθε λόγος είναι σπόρος, και όποιος τον πιάσει αυτό το σπόρο και όπου φυτρώσει αυτός ο σπόρος, καλό μας κάνει και όχι κακό. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, αρκεί να σκεφτούμε και το εξής. Η δική μας πορεία μέχρι εδώ, από την παιδική μας ηλικία, χαρακτηρίζεται από κάποιους ανθρώπους. Συνηθίζω να λέω στα παιδιά το εξής. Ποιους καθηγητές θυμάμαι εγώ από το σχολείο? Δεν θυμάμαι ούτε τους πολύ αδιάφορους, ούτε τους πολύ, ας το πούμε έτσι, κολλημένους στο γράμμα του νόμου. Θυμάμαι κουβέντες και προσεγγίσεις, και τα βλέπω και τώρα. Είμαι 48 χρονών και πολλές φορές, ακόμα και σε ένα χειρισμό δικό μου απέναντι σε ένα παιδί, θα δω το χειρισμό που έκανε σε μένα, σε ένα συμμαθητή μου, ένας καθηγητής, με έναν εναλλακτικό τρόπο που τότε το θαύμασα και με άγγιξε. Τον αντιμετώπισα. Και είδα τι έκανε τώρα αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν παραβίασε το γράμμα του νόμου για να πάει στην ουσία. Στην πραγματικότητα, βέβαια, αυτό είναι και το βήμα της θεολογίας. Ο Χριστός αυτό έκανε. Ξεπερνούσε το γράμμα του νόμου για να πάει στην ουσία του θέματος. Αντιμετώπισε πάρα πολλά περιστατικά βίας με έναν τρόπο που σημασία έχει ο άνθρωπος. Με άλλα λόγια, εγώ θέλω να σώσω και τα δύο παιδιά. Θέλω να σώσω και αυτόν που ασκεί βία και αυτόν που του ασκείται βία. Έτσι. Λοιπόν, το πάμε βήμα-βήμα. Θα τα ξαναπούμε και σας ευχαριστώ για τις πρώτες κουβέντες. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.